Καθημερινή είναι η προσπάθεια των γιατρών και των νοσηλευτών του ΕΚΑΒ σε συνεργασία με τα πληρώματα της πολεμικής αεροπορίας που αναλαμβάνουν αεροδιακομιδές από την ακριτική Ελλάδα προς τα κεντρικά νοσοκομεία. Η Νέρη εξασφάλισε εικόνες από τις ώρες αγωνίες που περνούν γιατροί και υπτάμενοι της αεροπορίας και καταγράφουμε μαρτυρίες από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές αυτής της γέφυρας ζωής που στείνεται καθημερινά ώστε να σώζονται ζωές. Μία από τις πολλές ιδιόχειρες επιστολές ασθενών που μεταφέρθηκαν με αεροδιακομιδή του ΕΚΑΒ και της πολεμικής αεροπορίας ευχαριστεί τον Δημήτρη, έναν υπτάμενο γιατρό και τον βοηθό του, γιατί όλες οι προσπάθειες στον αέρα τον κράτησαν στη ζωή, όπως λέει. Κάθε αποστολή δηλαδή είναι και μια μετακόμιση. Μπουκάλες, οξυγόνα, εξοπλισμός, αναρροφήσεις. Ιδίως όταν βγαίνουν συνδυαστικά περιστατικά. Μπορεί να πετάς, ας πούμε, για Ρόδο και να βγει περιστατικό για ένα στοιχείο. Δηλαδή μια πτήση να ξεκινήσει που θα είναι 2 ώρων και να καταλήξει να σε 6 ώρες στον αέρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, περίπου το 40% των αεροδιακομιζομένων ασθενών αφορούν νεογνά. Στην φωτογραφία που παρουσιάζει η Νέριτ βλέπετε νεογνό λίγων ωρών, μόλις 500 γραμμάρια. Η γιατρός του ΕΚΑΒ μέχρι την προσγείωση του έκανε τεχνητή αναπνοή. Ίσως είναι η έλλειψη υποδομών στην περιφέρεια. Ίσως είναι η ανασφάλεια των παιδιάτρων να κρατήσουν νεογνό που παρουσιάζει ένα έλασον πρόβλημα, αλλά θέλει μια εντατική παρακολούθηση. Αναπνευστήρες, μόνιτορ, θερμοκοιτίδες και ο απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός βρίσκεται σε πεντάλεπτη ετοιμότητα, ώστε οι γιατροί και οι νοσηλευτές του ΕΚΑΒ εδώ στο κλιμάκιο που βρίσκεται στην 112 πτέρυγα της Ελευσίνας να τα πάρουν και με τα πτυτικά μέσα της πολεμικής αεροπορίας να ταξιδέψουν για την απαραίτητη αεροδιακομιδή. Η πολεμική αεροπορία, σε ένα από τα πλέον ανθρωπιστικά έργα που έχει αναλάβει, είναι η μεταφορά ασθενών από την ακριτική περιφέρεια σε κεντρικά νοσοκομεία, όπως βλέπετε και στα πλάνα που εξασφαλίζει. Χωρίς πανεξυπηρέτηση, με τους περιορισμούς που έχουμε, ακόμα και 6 ώρες. Με το ίδιο πλήρωμα. Αλλά εκμεταλλευόμενοι άλλους παράγοντες, μπορεί να ξεκινήσει από μια απογευματινή ώρα και να συνεχίσει μέχρι το πρωί.